πούλμαν! Έλληνες είναι ή ξένοι? Έλληνες νομίζω! Λάθος κυρία Ιωάννα! Ξένοι είναι! Λουξ, νούμερο 1. Όπως και να το δεις. Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι, εδώ από το Δημοτικό Γήπεδο Σοχώρας, στο Ρέθυμνο, που διεξάγεται μια πολύ ενδιαφέρουσα αλλά και ιστορική παράλληλα αναμέτρηση ανάμεσα στην ΡΕΑ, την Εθνική Ένωση Αθλητών, και τον ΠΑΟΚ, τον μόνιμο πρωταθλητή όλα αυτά τα χρόνια που το γυναικείο πρωτάθλημα διεξάγεται στην πρώτη κατηγορία. Και βέβαια όλα είναι έτοιμα για την να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Ο Νίκος Κυριακόπουλος και ο Αντώνης Πλατής παρατάσσουν τις Κούντου, Κοτσάκης, Μιλίκοβιτς, Κιαχίδου, Βοριά, Κελαϊδή, Δαφέρμου, Μαρκουτσά, Κουτρί, Εράσο και Μπράμε. Ενώ για την ομάδα της, του ΠΑΟΚ είναι η Μιλγόγια, Γκούνι, Στράντζαλη, Γιανακά, Βαρδαλή, Καλέση, Δοϊρανλή, Ακίντα, Μίτκου, Χαλατσογιάννη και Σαμψόν. Η 11 για τον προπονητή Λευτέρη Κανατά. Να θυμίσουμε για μια φορά ότι την αναμέτρηση προσφέρει η μεγαλύτερη εταιρεία, ελληνική εταιρεία αναψυκτικών και χυμών, η εταιρεία Lux. Όλα έτοιμα λοιπόν, οι πρώτες αναγνωριστικές μπαλιές. Και τώρα είναι η Εράσο. Και την Δαφέρμου. Με στόχο τη Μαρκουτσά, για να δούμε αν θα προλάβει η Μαρκουτσά. Και ενώ έχει υποδειχθεί σε θέση offside. Αρκετός κόσμος και πάλι στα καρέ της Κούντου. Τελέστηκε από την αρχηγό τη Βαρδαλή. Θα διώξει με γροθιές η Κούντου μπροστά από την Στράντζαλη. Μίτκου ξανά από την πάσα της Βαρδαλή. Δεν μπόρεσε εκεί η Ακίντα. Για να δούμε όμως εδώ την προσπάθεια, το σουτ που μπαλάει στα δίχτυα. Είναι το γκολ από το λάθος αυτό που έγινε στο χώρο της άμυνας. Κέρδισε η Χαλατσογιάννη. Και στο 32 λοιπόν, από την πάσα εκεί που διεκδικήθηκε από την Ακίντα, από την assist λοιπόν της Ακίντα, η Χαλατσογιάννη με ζυγισμένο σουτ ανοίγει το σκορ. Δεν μπόρεσε εκεί η Κούντου να κάνει κάτι, σίγουρα ήταν πολύ δύσκολη το να αποσοβήσει τον γκολ. 10 μέτρα, γίνεται όταν τα φέρνουμε να την μαρκάρει, θα κάνει λάθος. Στράντζαλη αρχικά θα χάσει, στην έγκαιρα κερδίσει ένα σουτ από μακριά από την Μίτκου, καταλήξει out. Και τώρα η Κοτσάκη θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, λάθος όμως η Κοτσάκη, λάθος γεύμα. Και να δούμε τώρα την Βαρδαλή, θα κάνει το σουτ, η Κοτσάκη θα αποκρούσει. Η Βοριά είναι αυτή η οποία ελέγχει. Και την Πράμη, για να δούμε τη Βοριά από τα αριστερά. Έψαξε τη Δαφέρμου, Δαφέρμου εκεί δεν μπόρεσε, και ενώ υπήρχε σφύριγμα για χέρι. Περνάει αυτή η φάση. Η Βοριά θα κερδίσει και η Μπράμε τώρα θα κάνει το 1-2. Όμως εκεί παρενεύει η Χαλατσογιάννη, θα κάνει ένα γέμισμα. Η Ακίντα, μια κεφαλιά προς τα πίσω, η μπάλα στο δοκάρι. Μια προσπάθεια, η Βαρδαλή, η Μίτκου. Θα κάνει το σουτ, μακρινό, άστοχο. Και τώρα έχουμε τέλος πρώτη μηχρόνου για την αναμέτρηση εδώ στο γήπεδο της χώρας. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off, θυμίζουμε. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που προηγείται με 0-1. Όλα έτοιμα λοιπόν, οι πρώτες παλιές για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Τελίδα Φέρμου, η μπάλα περνάει, θα μπλοκάρει όμως σταθερά η Μιλιόγια. Μαρκουτσά, για να δούμε αυτή την προσπάθεια τώρα από τη Μίτκου, θα κάνει το γύρισμα, η Κούντου θα μπλοκάρει. Με στόχο την Ακίντα η οποία ερχόταν. Μίτκου τώρα, μέσα στην περιοχή, προσπάθησε να μπει, εκεί κάνει το γύρισμα. Ένα άτσαλο, πιο πολύ διώξιμο ήταν. Έχουμε πέναλτι. Ένα πέναλτι βρέθηκε μέσα στην περιοχή. Πρέπει να ήταν το μαρκάρισμα που δέχτηκε, ίσως λίγο αυστηρό θα λέγαμε. Η Καχίδου έκανε το μαρκάρισμα. Η αρχηγός του ΠΑΟΚ, η οποία θα στοχίσει όμως.
απέναντι στην Κούντου. Στο 56 λοιπόν, χαμένο πέναλτι από την Βαρδαλή. Θα κερδίσει και Λαϊδί. Τώρα η Βοριά, η οποία θα χάσει. Για να δούμε την Κοτσάκη. Και θα πέσει πάνω της η Κούντου, η οποία θα παραχωρήσει το κόρνερ από την πάσα εκεί της Ακίντα. Η Χαλασογιάννη θα κάνει την πάσα προς την Μίτκου και τώρα ένα σούτ εκεί μπερδευτήκανε η αρχηγός η Βαρδαλή μαζί με την Ακίντα από την σέντρα αυτή που επιχείρησε η Μίτκου. Για να δούμε θα κάνει απευθείας. Το κάνει τελικά απευθείας, η Κούντου θα βγει και θα διώξει τρίχτη η φάση, ένα γέμισμα εκεί. Η κεφαλιά θα διώξουν σε κόρνερ. Η κεφαλιά ήταν από την Ακίντα, από το γέμισμα αυτό που επιχείρησε η Γκούνι. Θα φέρουν τώρα, ψάχνει κάποιο σύριγμα. Θα κάνει την παλιά με τσόχο τη Μαρκουτσά. Μια δούμε την Κουτρί, ένα σούτ της Κουτρί, δεν είναι καλό. Δεν το βιώσε όπως θα ήθελε. Για να δούμε την Μίτκου μπαίνει, προσπαθεί να φτάσει στην περιοχή. Μαρκάρτη και γυρνάει πιο πίσω στη Γιωβάνη. Η πάσα της Γιωβάνη, για να δούμε το γύρισμα, η Κούντου εκεί θα βγει. Δεν έχει τελειώσει η φάση, θα κάνει το γύρισμα. Η μπάλα θα κοντράρει στην Σμιλίκα και θα καταλέξει κόρνερ. Η Λαφέρμου, η Εράσο. Για να δούμε την Εράσο, θα κάνει ένα γέμισμα με στόχο την Κουτρί. Για να δούμε την Κουτρί, είναι σε, θέση, σε καλή θέση, όμως έχει υποδειχθεί στη offside. Μια δύσκολη φάση αλήθεια είναι, καθώς η Κουτρί φάνηκε να προσέχει την, το να μην είναι εκτεθειμένη. Για να δούμε τώρα την Μίτκου. Κάνει το γύρισμα η Καλέση για τη Μίτκου. Ένα σου τώρα, η μπάλα περνάει out. Και τώρα η Κούνη. Για να δούμε την Ακίντα, θα κάνει ένα ψιλοκαμαστό σου. Δεν θα ανησυχήσει η Κούντου. Για να δούμε τώρα τη Μίτκου, θα κάνει την πάσα με στόχο την Χαλατσογιάννη. Χαλατσογιάννη, εκεί μαρκάρεται. Θα κάνει ένα γέμισμα. Με το πλασέ όμως να μην είναι καλό. Η μπάλα περνάει out από τη Γιανακά. Δεν το βρήκε όπως θα ήθελε. Είναι τη σειρά. Προσπάθησα τώρα για γρήγορη αντεπίθεση. Για να δούμε τη Μανολίτση. Θα κάνει ένα γέμισμα. Δεν είναι όμως καμία συμπαίκτριά της εκεί. Και τώρα έχουμε τελευταίο σφύριγμα με 3 λεπτά καθυστερήσεων. Και με την ομάδα του ΠΑΟΚ να επικρατεί με 0-1, με 1-0 αν θέλετε. Στο γήπεδο Σοχώρας απέναντι στη Ρέα. Η οποία παρά την προσπάθειά της δεν κατάφερε να πετύχει κάποιο τέρμα. Και βέβαια να αναφέρουμε τέλος ότι στο μικρόφωνο της σημερινής μετάδοσης ήταν ο Ηλίας Βουρτζούμης και στην εικόνα και αλλά και στον ήχο ήταν ο Γιώργος Στεφανάκης. Από εμάς λοιπόν να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής. Να είστε καλά, θυμίζουμε Ρέα ΠΑΟΚ 0-1. Κυρία Ιωάννα, έχετε πούλμαν! Έλληνες είναι οι ξένοι! Έλληνες νομίζω! Λάθος κυρία Ιωάννα! Ξένοι είναι! Λουξ, νούμερο 1. Όπως και να το δεις.